Καλησπέρα σε όλους ρε μάγκες και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για κάποια τρελά πράγματα που γίνονται στο Twitter για το ρομπότ του Fortnite και επίσης θα μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που θα έρθουν με το update 10.1 αυτήν την εβδομάδα στο ρομπότ. Έχουμε κάποια nerfs επιτέλους, όμως δεν είναι αυτό που ζητούσαμε. Μείνετε συντονισμένοι μάγκες για να μάθετε περισσότερα. Θα ξεκινήσω με το τι γίνεται στο Twitter αυτήν την εβδομάδα και το hashtag #removethemech, δηλαδή αφαιρέστε το ρομπότ, είναι trending νούμερο 3 παγκοσμίως από όλα τα θέματα του Twitter, άρα όχι μόνο στον gaming. 32.700 άτομα συζητάνε ταυτόχρονα μάγκες για το ρομπότ και πως μπορεί Epic να το αφαιρέσει. Είναι τρελόν αυτό και μας δείχνει πόσο μεγάλο κομμάτι του community του Fortnite ασχολείται και θέλει πραγματικά να φύγει το ρομπότ. Το hashtag #removethemech είχε γίνει trending νούμερο 1 στην Αμερική χθες και από χθες το βράδυ έγινε και το νούμερο 3 παγκόσμια. Όπως είπα και πριν, είναι πραγματικά τρελό. Κάναμε και ψυχοφορία εμείς μάγκες εδώ στο κανάλι και βγήκε ότι όντως το 87% του δικού μας fanbase εδώ θέλει να φύγει το ρομπότ και είμαι και εγώ μέσα μάγκες. Θεωρώ ότι το ρομπότ είναι καλύτερο για όλους και το μέλλον του Fortnite να φύγει τουλάχιστον από το Arena και τα κανονικά game modes να μείνει μόνο στο Team Rumble. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή τη λύση. Όμως μάγκες μου, τουλάχιστον την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα nerf, δεν είναι αυτό που ζητούσαμε. Θα δείξω τώρα το μήνυμα της Epic για τα patch note της άλλης εβδομάδας και θα το συζητήσουμε και λίγο. Καταρχάς λέει εδώ ότι θα έχουμε ένα nerf την άλλη εβδομάδα στο 10.10. Παρατήρησαν λέει πως χρησιμοποιείται το όχημα σε διάφορες καταστάσεις και θα του κάνουν μία αλλαγή. Όταν φορτίζει τους πυράβλους του το ρομπότ και τους ρίχνει, θα έχουν ένα laser το οποίο θα μας δείχνει που στοχεύει. Είναι ένα nerf γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προειδοποιείται ο αντίπαλος που ακριβώς στοχεύει το ρομπότ ακόμη και πριν φύγουν οι πυράβλοι. Άρα μας δίνει λίγη περισσότερη ώρα να τους αποφύγουμε. Σίγουρα δεν είναι το nerf που περιμέναμε, που συζητούσαμε, το να μειωθεί η ζωή του, να μειωθεί οι πυράβλοι, να γίνει vaulted όλον το ρομπότ, αλλά σίγουρα είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο. Επίσης έχουν βελτιώσει λίγο την κατάσταση με τον boost, δεν θα κινείται τόσο γλίγορα και τόσο ανεξέλεκτα πλέον το ρομπότ. Το πρόβλημα εδώ όμως μάγκες με αυτά τα patch notes είναι στη δεύτερη παράγραφο που μας λέει ότι τον brute θα παραμείνει σε όλα τα game modes, σε όλο duo squad, σε όλα τα limited time modes και στο arena και στα τουρνουά. Δηλαδή δεν θα φύγει από κάποιο game mode όπως συζητούσαμε να φύγει τουλάχιστον από το arena. Δεν ξέρω αν η Epic βλέπει κάτι που εμείς δεν βλέπουμε μάγκες, γιατί το community έχει πραγματικά τρελαθεί με το να φύγει το ρομπότ, θέλει απεγνωσμένα να φύγει αυτό το όχημα και δεν κάνουν μεγάλες αλλαγές. Ίσως κάτι να ξέρουν που εμείς δεν ξέρουμε, πραγματικά αυτό να αρχίζω να πιστεύω. Η δική μου άποψη και η δική μου λύση προς εσάς μάγκες είναι αρχίστε να χρησιμοποιείτε το ρομπότ μέσα στις στρατηγικές σας, δηλαδή αλλάξτε λίγο τον τρόπο που παίζετε, γιατί από ό,τι φαίνεται το ρομπότ είναι εδώ για να μείνει. Θεωρώ ότι να μην χρησιμοποιούμε το ρομπότ γιατί θέλουμε σε εισαγωγικά να είμαστε τίμοι είναι βλακώδες εναντίον μας και καταστρέφουμε και το παιχνίδι για εμάς, αφού δεν είναι κάποιον glitch exploit που χρησιμοποιείται, απλά χρησιμοποιείται τα mechanics που έδωσε η Epic. Άρα εγώ θα σας πρότεινα, ειδικά αν παίζετε squads, αφιερώστε δύο από τα άτομα που παίζουν να είναι υπεύθυνοι για να οδηγάνε ρομπότς και να πυροβολούν μαζί του και έτσι θα έχετε και πιο εύκολα wins και θα περνάτε και καλύτερα. Ήρθε η ώρα να αποδεχτούμε το Fortnite ότι έχει αλλάξει αρκετά και να τροποποιήσουμε και εμείς λίγο το playstyle μας. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε μια αλλαγή με το ρομπότ και να αλλάξουν τα πράγματα, όμως προς το παρόν αυτή είναι η άποψή μου. Αλλάξτε λίγο τον τρόπο που παίζετε για να ευχαριστηθείτε και εσείς καλύτερα το παιχνίδι. Αυτά είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε μάγκες. Ήθελα να σας ενημερώσω για αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο ρομπότ την άλλη εβδομάδα. Πείτε μου και εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε για αυτήν την αλλαγή με το laser. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει ή δεν είναι αρκετό? Μάγκες μου, καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.